Αν πάμε σε εξαήμερη εργασία. Αυτό. Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Προσέξτε, αν δείτε. Για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας προβλέπεται. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε διασφαλίσει. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και όταν κάποιος δουλέψει την έκτη ημέρα. Α, δηλαδή. Να πάει. Μισό λεπτό. Όταν κάποιος να πάει με 40%, με 40% προσάυξηση. Ναι. Και αν είναι αργία ή Κυριακή και 75% σε αυτό το ημερομίσθιο. Εμείς. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή εμείς. Άρα πάμε για εξαήμερο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει εξαήμερο. Είναι πρόβλημα άνθρωπο, δεν στα καλά. Εγώ αποφασίζω να δουλέψω εξαήμερη για να το καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, όχι. Θα μου δώσετε το 40%. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Υπάρχουν κάποιες. Αν δεν πάω, θα απολυθώ και θα βρουν άλλο. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις επιχειρήσεις. Ισχύει για τις συνεχούς λειτουργίας και αυτό μόνο εφόσον το δεχθεί ο εργαζόμενος. Ρωτάει για το ωράριο. Ο Αιγύπτιος σκλάβος. Δεν θα σε μαστιγώνουμε από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Μισό λεπτό. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις επιχειρήσεις. Ισχύει για τις συνεχούς λειτουργίας και αυτό μόνο εφόσον το δεχθεί ο εργαζόμενος. Όχι, όχι, δεν υπάρχει εξαήμερο. Αλλά αυτά όλα ελέγχονται. Φυσικά και δεν μπορεί να. Και δεν γίνεται. Αν δεν δεχτεί. Ναι, ναι. Η διευθέτηση. Θα πάρω άλλο στη θέση. Η διευθέτηση ορίζει νομοθεσία. Αφού δεν ξέρει την νομοθεσία, τι την κάνει στην ανοησία. Νόμος που ψηφίσαμε το 23. Μάλιστα. Η διευθέτηση. Ποιες επιχειρήσεις. Μισά το. Συνεχούς λειτουργίας. Δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο. Εφιάλωση, παραγωγή. Α, είχε πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Και αυτό, αν θέλετε, γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένη διαδικασία, με κατάθεση προγράμματος ωραρίου κτλ. Και μη σας πω ότι μερικοί δουλεύουν και Σαββατοκύριακα. Μέχρι τις 12 το βράδυ θα δουλεύουν. Και τα Σαββατοκύριακα. Η εργατική νομοθεσία τηρείται. Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό! Θα πάμε σε εξαήμερη εργασία. Μισό λεπτό, σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Αυτό δεν είναι. Μισό λεπτό. Θα βάλω τίξ το 16ωρο. Όταν κάποιος δουλέψει την έκτη ημέρα. Α, πάμε. Τέλος. Μπράβο, εσύ την άκρη.